σκοριάδες εξασθένησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κόπασαν και στο παλιό λιμάνι των Χανίων αποκαλύφθηκε ξανά η εικόνα της καταστροφής. Συνηθισμένο το φαινόμενο. Μόλις πιάσει λίγο κακοκαιρία, η θάλασσα φουσκώνει και βγαίνει και μας καταστρέφει τα μαγαζιά. Φεύγουν τα παγκάκια, φεύγουν οι πλάκες από το λιμάνι, έρχονται στα μαγαζιά μας, χτυπάνε τις πόρτες, μας κάνουν ζημιές. Κυρίως στο Πλακόστρωτο υπάρχουν κάποιες καταστροφές, τα παγκάκια όπως είπαμε, θα δείτε και ένα παγκάκι εκεί πέρα που επιπλέει. Εντάξει, έχουν προβεί όπως σας είπα τα συνεργεία στην αποκατάσταση και στην καθαριότητα. Μπορεί οι καταστηματάρχες να λαμβάνουν τα μέτρα τους με αυτοσχέδια προστατευτικά που τοποθετούν μπροστά από τις επιχειρήσεις τους. Όμως η μανία του καιρού ήταν τέτοια που η θάλασσα έγινε ένα με την προβλήτα. Το όνουσά μου απομάκρυναν το πρωί τα συνεργεία του Δήμου και της ΔΕΔΙΣΑ. Τα παιδιά από τη ΔΕΔΙΣΑ ήταν εδώ πέρα από τα άγρια χαράματα από τις 4 η ώρα και καθαρίζανε, έτσι ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να είναι εντάξει ο χώρος. Τώρα σε λίγο θα περάσει και η σκούπα. Τα πράγματα ήταν γάλια, αλλά εντάξει. Επειδή φωνεμένα με το γερό είναι λίγο δύσκολες, πιο μόνα έχουμε και γαστικά. Εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ. Μετά από 2 μέρες που χάνουμε και τα μεροκάματα, είναι κλειστά τα μαγαζιά, ερχόμαστε, καθαρίζουμε και συνεχίζουμε. Θέμα χρόνου είναι σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Μανώλη Κοτσιφάκη, η προκήρυξη της μελέτης από το πρόγραμμα Φιλόδημος για την τοποθέτηση κυματοθραυστών στην είσοδο του παλιού λιμανιού. Εκτιμώ ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου θα έχει ανατεθεί με ηλεκτρονικό διαγωνισμό ο κυματοθράστης για την ανάταξή του. Τη μελέτη βασικά θα φτιάξουμε και μετά το έργο. Άρα είμαστε νομίζω στον δρόμο που τα επόμενα χρόνια θα έχει τελειώσει. Σήμερα ελάχιστα μπλόκια έχουν απομείνει από παλαιότερη μελέτη και το ενετικό λιμάνι είναι αθωράκιστο απέναντι σε κάθε κακοκαιρία.